Καλημέρα. Είμαι Κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Καλημέρα. Είμαι Κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Καλημέρα. Είμαι Κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Ορίστε. Λέω είμαι Κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Όταν λες Κοφάραλος. Κοφάραλος, εγγενετής και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Δεν θέλω. Καλά, μήπως βρίσκονται 5 ευρώ να πάρω κάτι να φάω. 5 ευρώ. Δεν ξέρω να κοιτάξω. Δεν έχω 5 ευρώ. Ήξερες τα αποδεκάρικο. Δεν ξέρω. Να δω. Τι γίνεται, ρε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Ιερά Οδό, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα φανάρια της Αθήνας, όπου το παρεμπόριο από τους αλλοδαπούς ανθεί για τα καλά τα τελευταία χρόνια. Ας πλησιάσουμε όμως για να μιλήσουμε μαζί τους. Καλημέρα. Είμαι Κοφάραλος, δεν μπορώ να μιλήσω. Καλημέρα. 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 Δυστυχώς έφυγαν. Μάλλον δεν θέλουν να μας μιλήσουν. Περίεργο όμως. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Ραφίκ. Από πού είσαι, Ραφίκ? Από Σουηδία. Πλάκα μου κάνει μαντάμ, δεν βλέπει Πακιστάν. Ξέρει που είναι Πακιστάν? Και βέβαια, ξέρω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Καλά λένε, Πακιστάν είναι σαν τον κόλο της γριάς. Δηλαδή? Όλοι ξέρουν που βρίσκεται, κανείς δεν θέλει να πάει. Γι' αυτό τουρισμό μηδέν, λεφτά μηδέν. Οπότε εγώ και συμπατριώτες μου ερχόμαστε εδώ. Αλήθεια, Ραφίκ, πώς περνάτε στην Ελλάδα? Λαθρέα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ πως είναι η παραμονή σας εδώ, η συμβίωσή σας με τους Έλληνες, ας πούμε. Α, με Έλληνες πολύ δύσκολο. Κυρίως Ομόνια που μαζεύονται κι άλλα αλλονταποί, Αλβανοί, Ρώσοι, Ρουμάνοι, πολύ φασαρία. Αλλά ευτυχώς προχτές αστυνομία έκανε επιχείρηση σκούπα και μάζεψε τελευταίους 10 Έλληνες που είχαν απομείνει στο περιοχή. Οπότε τώρα είμαστε μια χαρά. Ομόνια δικό μας, δεν πλησιάζει Έλληνα. Και πώς τα βγάζεις πέρα? Δουλειά, πολύ δουλειά. Από τότε που ήρθα στο Ελλάδα όλο δουλειά. Θυμάμαι πρώτο μου δουλειά, τακιδαχτυλουργό. Δηλαδή τι έκανες? Εξαφάνιζα σήμερα ένα κασετόφωνο από αυτοκίνητο στην Κυψέλη και το εμφάνιζα 2 μέρες μετά σε πάγκο στο Μοναστηράκι. Μάλιστα. Μετά γνώρισα κύριο Τάκη, καλό άνθρωπο. Μου έδινε αναπτήρες να πουλάω στα φανάρια όλη μέρα. Μια μέρα δεν είχα πουλήσει κανένα αναπτήρα, ήρθε κύριο Τάκη ήρεμα, χωρίς να τιμώσει καθόλου και αγόρασε ένα. Μπράβο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Μετά με έλουσε με βενζίνα και μου έβαλε φωτιά με αναπτήρα που είχε αγοράσει, ήρεμα, χωρίς να τιμώσει καθόλου. Θεέ μου, είναι δυνατόν? Θεέ σου είναι. Μετά με πήρε από εκεί και με πήγε σε ένα χωράφι που είχε μαρατόνα να μαζεύω ντομάτες. Εκεί ζούσες μόνος σου? Στην αρχή, μετά για να μην νιώτω μόνος μου, έφερε άλλους 33 λατρομετανάστες και μέναμε όλοι μαζί σε ένα ωραίο τροχόσπιτο. Σε τροχόσπιτο? Ναι, ήταν πολύ ωραία. Κάθε πρωί ξύπναγα, άνοιγα το ντουλάπι και έβγαιναν οι άλλοι 33 λατρομετανάστες να πάμε για δουλειά. Τουλάχιστον τρώγατε καλά. Ναι, μαγείρευε ίδιο κύριο Τάκη με πολύ αγνά υλικά. Θυμάστε τη μάρκα? Μάρκα ήταν πάντα ίδια, προσοχή λιγμένα. Αλλά τώρα έχω φύγει 2 χρόνια από κύριο Τάκη. Και τώρα με τι ασχολείσαι? Έχω δικό μου επιχείρηση, περίπτερο. Και η επιχείρησή σου που έχει έδρα? Όπου δεν έχει αστυνομία ενέδρα. Πάντως, Ραφίκο, οφείλω να ομολογήσω ότι μόνο άλλον έναν έχω δει με τόσο πολύ εμπόρευμα κάπου στην Κωνσταντινούπολος. Ναι, είναι εξαδερφό μου Χέμεν, του έχω δώσει franchise. Πάντως έχεις μια πρώτης τάξεως επιχείρηση. Ναι, πήρα ένα γαμοδάνιο. Γαμοδάνιο? Πήρες δηλαδή δάνειο για να παντρευτείς? Όχι, είναι απλό δάνειο, αλλά είναι γαμότο δάνειο. Έχει χαμηλό επιτόκιο, δίνω όποτε έχω, δεν έχω παράπονο, έχω τράπεζα δίπλα μου. Εννοείς ότι έχεις κάποια τράπεζα που σε στηρίζει? Όχι, έχω τράπεζα δίπλα σπίτι μου, Πειραιώς.
Την τράπεζα Πειραιώς. Όχι, okay, Eurobank Πειραιώς είναι το σπίτι μου. Αηλίτια είναι αυτή. Και εκτός από την επιχείρηση έχεις άλλα έσοδα. Ναι, έχω δύο σπίτια και τα νοικιάζω. Σοβαρά, και πού τα νοικιάζεις, Έλληνες? Έλληνες, άπαπα μακριά, Έλληνες δεν έχει μία. Στο ένα έχω βάλει Αλβανό και στο άλλο Ρουμάνο. Ω, καλά παιδιά. Σπίτι, ληστεία, ληστεία, σπίτι. Το Ρουμάνο καμιά φορά καθυστερεί λίγο γιατί είναι σπίτι, ληστεία, φόνο, κυνηγητό και μετά σπίτι. Αλλά εμένα δεν νοιάζει, τα λεφτά μου τα παίρνω. Καλά, και εσύ που μένεις? Εγώ μένω μαζί με ξαδέρφια μου, Σόι Ραφίκα, αγαπημένο Σόι. Έχουμε ένα σπίτι 18 τετραγωνικά. Είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος όροφος, κάτω από ισόγειο. Μένουμε όλοι μαζί, 19 άτομα στο κουζίνα, 17 στο καμπινέ και 2 στο σαλόνι. Γιατί τόσο λίγοι στο σαλόνι? Γιατί χαλάει συνέχεια τηλεόραση πλάσμα και δεν μπορούμε να δούμε. Οπότε τι να κάνουμε στο σαλόνι? Χαλάει πλάσμα, μυστήριο. Ναι, είναι μυστήριο πλάσμα. Μας βασανίζει. Θέλουμε να κάνουμε μια ομορφιά και δεν μπορούμε. Πάντως, Ραφίκα, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να έχεις μαζέψει αρκετά χρήματα μέχρι τώρα. Ναι, έχω στο άκρη 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ? Μα καλά, οι Έλληνες πεινάνε. Εγώ δεν είμαι Έλληνα. Ναι, θέλω να πω ότι οι Έλληνες περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση. Και εσύ έχεις μαζέψει 500.000 ευρώ. Γιατί εγώ δεν έχω ΦΠΑ, δεν έχω ΙΚΑ, δεν έχω ΤΕΒΕ, δεν έχω φόρο ημιπέτριο, όλα μαύρα. Αυτά εσείς τα πληρώνει τα κορόιτα. Και με τα λεφτά που έχεις μαζέψει, τι σκοπεύεις να κάνεις? Ταινία. Πού, στο Hollywood? Όχι, Bollywood. Ραφίκ Πακιστάν, πολύ καλό ηθοποιό, χορευτή, τραγουδιστή. Σοβαρά, μπράβο Ραφίκ. Και δεν μου λες ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας τραγουδιστής? Έλληνας τραγουδιστής. Γιωργάκη Παπανδρέου. Μα ο Γιωργάκης δεν είναι τραγουδιστής. Γιατί είναι Έλληνας. Αυτό να μου πεις. Αυτό σου είπα. Α, αυτή είναι deep γιατί είπα. Και τι θέμα έχει ταινία σου? Ερωτικό. Α, και έχεις βρει τον τίτλο? Ναι, τίτλο είναι Μαρτζανί, που στα πακιστανικά σημαίνει Μαρτζανί.